Τα τραπεζοκαθίσματα βγαίνουν έξω. Τα κλιματιστικά κλείνουν. Και οι ανεμιστήρες ανεβάζουν στροφές. Αυτή είναι η επόμενη ημέρα για τις επιχειρήσεις εστίασης στην εποχή του κορονοϊού. Την παραλία του καταστήματος βλέπετε ότι ξεκινάμε να κάνουμε διαδικασίες. Θα κρατάμε αποστάσεις 2 μέτρων κάθε τραπεζιού. Ο πελάτης να αισθάνεται ασφαλής. Οι ιδιοκτήτες των παραθαλάσσιων εστιατορίων ζητούν να τους δοθεί άδεια ώστε να βγάλουν τραπέζια και στον Αιγιαλό, καθώς εκκρεμεί η νέα υπουργική απόφαση. Να δώσει τις παραλίες για φέτος στους Δήμους, να μπορούμε να πάμε στους Δήμους να κάνουμε μια αίτηση για να πάρουμε γρήγορα άδεια. Ο Σωτήρης Κουτούπας, έχοντας χάσει ήδη 2 μήνες από τη φετινή σεζόν, αγωνιά για το μέλλον της επιχείρησής του που διατηρεί στο Ζούμπερι. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή που πριν 2 χρόνια έχει πληγεί και από τις καταστροφικές φωτιές του Ματιού. Θα είναι τρομερά δύσκολο να ανταπεξέλθουμε οικονομικά, γιατί από την 1η Σεπτεμβρίου όλα τα εξοχικά εδώ στην περιοχή μας αδειάζουν. Στην προσπάθεια να τοποθετήσουν περισσότερα τραπέζια, οι καταστηματάρχες καταφεύγουν σε διάφορες λύσεις. Εδώ αυτός ο χώρος είναι κοινόχρηστος από το Δήμο. Τον έχουμε νοικιάσει έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και εδώ τραπεζοκαθίσματα με μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, σε κάθε τραπέζι θα πρέπει να κάθονται έως και 4 άτομα. Ενώ η διπλανή παρέα θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 2 μέτρων. Το τραπέζι αυτό είναι για 10 άτομα. Θα κάτσουν υποχρεωτικά 4. Η χωρητικότητα, η δυναμική που θα έχουν τα καταστήματα εστίασης να αγγίξουν το 80% που είχαν πρώτης κρίσης. Ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας για την τσέπη των ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης είναι και οι αλλαγές στον κλιματισμό και τον αερισμό των χώρων. Αυτό το καλοκαίρι τα κλιματιστικά θα παραμείνουν κλειστά και τη θέση τους θα πάρουν οι ανεμιστήρες. Τα κλιματιστικά θα κλείσω, θα δουλεύουν ανεμιστήρες μόνο. Ανεμιστήρας κοστίζει γύρω στα 130 ευρώ. Ένας καλός. Δηλαδή, δεν ανακοινωθεί και θα τους το δώσουμε. Ακόμη χειρότερα θα είναι τα πράγματα για αυτούς που δεν θα ανοίξουν καθόλου τα καταστήματά τους, ακόμη και μετά την άρση των μέτρων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι νέοι άνεργοι στον κλάδο μπορεί να φτάσουν και τις 100.000. Στα καταστήματα εστίασης έχουμε 300.000 εργαζομένους. Μία στις 3 επιχειρήσεις δυστυχώς δεν θα επανέλθει. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν έχουμε τόσο πολύ δουλειά με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρήσουμε, θα πρέπει να λειτουργήσουμε με εκπεριτροπής εργασίας στα καταστήματά μας. Να δοθεί η ευχέρεια κάποιο από το προσωπικό να βγαίνει στην αναστολή επιπλέον για να μπορούν να λειτουργούν τα μαγαζιά και να προσπαθήσουν να επιβιώσουν. Με 4 τραπεζάκια παραπάνω που μπορεί να μας αφήσει ο Δήμος ή η κυβέρνηση, είναι 2 άτομα, 2 θέσεις εργασίας παραπάνω. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ. Το πρώτο σενάριο προβλέπει μείωση του φόρου σε ροφήματα από 24% σε 13%, ενώ το δεύτερο μείωση του ΦΠΑ για όλη την εστίαση στο 6%. Ευχή όλων οι άδειες καρέκλες που χθες γέμισαν τις πλατείες σε Ελλάδα και Ευρώπη να γεμίσουν πάλι πελάτες και να δώσουν το φιλί της ζωής στο μεγάλο ασθενή του κορονοϊού, την οικονομία.